Δεν μου λες, Βίκη, γιατί κάνεις ντοκιμαντέρ? Γιατί κάνω ντοκιμαντέρ? Ρομαντική ερώτηση θέλεις ή ρεαλιστική? Ρεαλιστικά. Γιατί κάνεις ντοκιμαντέρ, γιατί κάνεις κάτι άλλο, τόσο πράγματα ξέρεις να κάνεις? Κάνω ντοκιμαντέρ γιατί εκφράζω αυτό που με προβληματίζει, ναι, που με ευχαριστεί. Απ' την άλλη μεριά είναι ένας τρόπος να εξελιχθώ εγώ ίδια μέσα από αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα που θα επιλέξω δεν είναι ένα θέμα το οποίο... Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω επιλέξει για κάποιο λόγο. Και ναι, ο λόγος που επιλέγουμε πράγματα και ο λόγος μάλλον που γενικότερα πέφτει η ματιά μας σε πράγματα δεν είναι τυχαία. Συνήθως έχει να κάνει με κάτι το οποίο μας ενοχλεί, με κάτι που θέλουμε να αναπαράξουμε, να μοιραστούμε, ναι, ένας τρόπος μέσα από τον οποίο επικοινωνούμε κάτι που υπάρχει με ένα ευρύτερο κοινό, με περισσότερους ανθρώπους. Άλλοι το κάνουν μέσα από τη μουσική, άλλοι το κάνουν μέσα από τη ζωγραφική, άλλοι το κάνουν μέσα από τη γυμναστική, άλλοι το κάνουν μέσα από... Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Ο δικός μου τρόπος είναι το ντοκιμαντέρ. Παρατηρείς τον εαυτό σου να φωτίζεις και να παρατηρείς περισσότερο άλλα πράγματα μέσα στον χρόνο? Ναι. Και ναι, να σε ενδιαφέρουν δηλαδή διαφορετικά πράγματα, ναι, πλέον. Είναι μία πορεία όλο αυτό. Είναι μία πορεία στην οποία βλέπουμε, συναντάμε και τον εαυτό μας μέσα στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή αυτά που κάναμε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, ντοκιμαντέρ ή οτιδήποτε άλλο, ήταν αυτό που μας οδήγησε σε αυτό που κάνουμε τώρα. Οπότε είναι μέρος της εξέλιξης και της ανάπτυξής μας και της διαδρομής μας και εκείνου που αναζητάμε όταν δεν θέλουμε να μείνουμε σε... όταν δεν επιλέγουμε να μείνουμε σε ασφαλή περιβάλλοντα, να το πω έτσι. Σε σίγουρα δεδομένα. Σε αυτό, στη ναι, ζώνη ασφάλειάς μας. Ναι. Αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Ωραία. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Πολύ ωραία, Βίκη, όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι έχουμε την ανάγκη την εσωτερική να φωτίσουμε κάποια πράγματα, να αναδείξουμε κάποια άλλα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ένας άνθρωπος σήμερα τι σημαίνει? Δηλαδή, το σε ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, τι απαντάς? Ασχολούμαι με ντοκιμαντέρ. Ωραία. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για σένα? Έχεις ωράριο? Είσαι εσύ το αφεντικό του εαυτού σου? Έχεις ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι? Παίρνεις πολλά λεφτά από αυτό που κάνεις? Δίνεις πολλά λεφτά σε αυτό που κάνεις? Το γιώνω τώρα εντελώς. Το ντοκιμαντέρ είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν έχει τόσο φως όσο έχει σε άλλες χώρες. Ναι. Δηλαδή, αν ζούσαμε στον Καναδά, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα. Mm-hmm. Θα μιλούσαμε με άλλη υποστήριξη, άλλη αναγνώριση, θα μιλούσαμε με πολύ περισσότερα φεστιβάλ, θα μιλούσαμε με πολύ περισσότερα ντοκιμαντέρ στα κανάλια. Πώς να το πω τώρα, ο φυσικός χώρος ενός ντοκιμαντέρ ποιος είναι? Τα φεστιβάλ, τα θεματικά, είναι η τηλεόραση, είναι το σινεμά? Το ντοκιμαντέρ μπορεί να έχει πάρα πολλούς δρόμους να περπατήσει. Δηλαδή μπορεί, σίγουρα τα φεστιβάλ που ξεκινούν από μια φεστιβαλική πορεία, ξεκινάμε από εκεί. Αν υπάρχει μια συμφωνία συμπαραγωγής, ας πούμε, με κάποιο κανάλι, δηλαδή λέμε το Crete TV, μπαίνει συμπαραγωγός σε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει αγγίζεις, μιας και μιλούσαμε πριν. Να κάνουμε προϋπολογισμό, ρε παιδί μου. Τη στράτα του Ψιλωρίτη, ας πούμε, που λέγαμε πριν. Ένα εκατομμύριο. Κάνουμε. Α, μπράβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα ταξιδέψει φεστιβαλικά. Θα κάνει ένα ταξίδι σε φεστιβάλ. Και το σε ποιο φεστιβάλ θα πας επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λέμε ότι πήγα στο φεστιβάλ Κανών, ας πούμε, mm-hmm, για να σε πάρουν στο φεστιβάλ των Κανών ή της Μπερλινάλε ή στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ή στις νύχτες πρεμιέρας, όλα αυτά είναι φεστιβάλ τα οποία, όπως βλέπουμε, είναι μια ολόκληρη κινηματογραφική διαδικασία. Διάκρισης είναι αυτά. Ναι, και ακόμα... Δεν πας, γεια σας, θα παρουσιάσω το φεστιβάλ μου, τη δουλειά μου. Σε επιλέγουν για να πας. Εννοείται. Υποβάλλεις πρόταση και επιλέγεσαι ανάμεσα σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες, ναι, που μπορεί να έχουν υποβληθεί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αν λοιπόν μπορέσει, δηλαδή το πρώτο σκαλί είναι να μπει σε ένα φεστιβάλ. Δεν είναι αυτονόητο ότι παίρνουν τις ταινίες μας στα φεστιβάλ. Σωστά. Όχι απλά δεν είναι αυτονόητο, θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ας πούμε, το οποίο θεωρείται. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ας πούμε, γιατί έχει δύο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι το Νοέμβριο, που είναι
του κινηματογράφου, ναι, μυθοπλασία. Και το άλλο είναι το ντοκιμαντέρ που είναι κάθε Μάρτιο. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θεωρείται από τα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης και μέσα στα καλύτερα του κόσμου. Που σημαίνει ότι και η ελληνική παραγωγή που συμμετέχει σε ένα τέτοιο φεστιβάλ έχει πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, όταν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, συγκεντρώνονται αυτές τις 10 μέρες του φεστιβάλ όλη η κοινότητα των ντοκιμαντεριστών, των παραγωγών, των καναλιών. Βέβαια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το έχουν αναγνωρίσει βέβαια οι Έλληνες αυτό. Ναι. Και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα και στην Ελλάδα. Όμως, εξακολουθεί να είναι το ντοκιμαντέρ κάτι το οποίο πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ για να το κάνεις, γιατί δεν είναι, ναι, το ίδιο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο εύκολο. Δεν είναι το ίδιο εύκολο να. Δεν. Πώς να το πω. Ένα θέμα κοινωνικό, ας πούμε. Μπράβο, έχει να κάνει με το εμπορικό κομμάτι. Διότι πρέπει να. Ένα θέμα πολιτικό, κοινωνικό, ανθρωποκεντρικό. Με θέμα το περιβάλλον. Αυτή την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ που ασχολούνται με το περιβάλλον, με την περιβαλλοντική ηθική μας, με το τι κάνουμε στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Με τα ζώα, με τους ανθρώπους, με τις ομάδες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε δυσκολία. Αυτά δεν πουλάνε εύκολα. Δηλαδή, δεν πουλάνε εύκολα, είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε. Πρέπει να θες πάρα πολύ. Πρέπει να το θες από την καρδιά σου αυτό το θέμα, να το βγάλεις για να καταφέρεις να πάρεις τα συνεργεία σου, να πας εκεί να κάνεις τα γυρίσματα. Γιατί το περιβάλλον του κάθε ντοκιμαντέρ είναι το περιβάλλον του. Το φυσικό του περιβάλλον. Το φυσικό, ναι, του περιβάλλον, το οποίο μπορεί. Το θέμα με το οποίο πραγματεύεται. Δεν το κάνεις στουδιακά, δεν το στείνεις. Πρέπει να είσαι εκεί μέσα. Όχι. Το οποίο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο φυσικό του χώρο. Ναι. Στο σπίτι του ακόμα μπορεί να είναι αυτό. Ή οπουδήποτε. Όμως, όπως και να έχει, είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ υγιωμένη. Θεωρείς ότι έχει μια φυσική ροή ένα ντοκιμαντέρ? Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σχέσεις ανθρώπων. Δηλαδή αισθάνομαι ότι με όλους τους ανθρώπους που έχω συνδιαλλαγεί όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 10 χρόνια, δηλαδή το 2009 έκανα το πρώτο μου ντοκιμαντέρ και ήταν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στα Χανιά, θυμάμαι. Mm. Το οποίο ήταν το πιλωτικό. Είχα κάνει ένα πιλωτικό, είχα πει τότε στο διευθυντή μου εκεί που του λέω: θέλω να κάνω ένα πιλωτικό. Μου λέει: ωραία, κάνε μου. Λέω: ωραία. Και πάω στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Θυμάμαι ακόμα τους ανθρώπους αυτούς που συνάντησα και πήρα συνέντευξη, που ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Δηλαδή πήγα ένα βράδυ, κάτσαμε μέχρι τις 10-11 ώρα το βράδυ. Και μιλούσες. Και μιλούσαμε και έπαιρνα συνέντευξη. Και πώς. Εσύ θα το έκανες και χωρίς την παρουσία κάμερα. Ήταν κάτι που με ενδιέφερε μένα την ίδια. Δηλαδή συζητούσα με έναν 75χρονο, ο οποίος δούλευε. Σταμάτησε το σχολείο γιατί δεν είχαν λεφτά. Μετά έκανε οικογένεια, μετά δούλευε, προσπαθούσε να συντηρήσει την οικογένειά του και στα 70 του πήγε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας γιατί ένιωθε ότι υπήρχε ένα κενό στη ζωή του. Εσύ εκεί αναζητάς απαντήσεις σε δικά σου ερωτήματα? Νομίζω ότι ψάχνω μια ενιαία φύση, αυτή την ενιαία φύση που μας ενώνει και αυτή την πηγή που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, την καθαρότητα, τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος, την υπέρβαση που έχει ο άνθρωπος, το μεγάλο πράγμα που έχει μέσα του, το οποίο μπορεί να περνάει από, από διάφορους δρόμους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει φτάσει σε αυτό μέσα από ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Συνήθως. Ναι, συνήθως. Και όμως αυτή την ψυχή, πώς να το πω, αυτή την ψυχή που έχουμε μέσα μας, την αναγνωρίζουμε όλοι μας, νομίζω. Έχουμε κοινά σημεία επαφής. Είναι, ναι, κοινό. Ο πυρήνας είναι κοινός. Τι κοινό βρήκες με τον Σολομό, για παράδειγμα? Τι κοινό βρήκα με τον Σολομό? Και να εξηγήσουμε ποιος είναι ο Σολομός. Ο Σολομός είναι το πρόσωπο που ακούμε τις ιδέες του στο τελευταίο μου ντοκιμαντέρ. Είναι ένας άνθρωπος από την Κύπρο, ο οποίος ζει στα Χανιά. Δεν έχει στέγη, είναι άστιγος. Γνωριστήκαμε πριν από 4-5 χρόνια. Και κατά καιρούς, όταν συναντιόμασταν, αναπτύσσαμε κάποιες πολύ ωραίες συζητήσεις. Πού συναντιόσασταν? Γιατί μέσα στην πόλη. Είναι άστεγος ο κύριος. Μέσα στην πόλη. Όταν καθόταν κάπου, ας πούμε, είχαμε γνωριστεί. Είχατε γνωριστεί, οπότε είχαμε γνωριστεί επαφή και επικοινωνία όταν αυτή η συζήτηση, η οποία μπορεί να έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα στη δική του τη ζωή και σίγουρα έχει περάσει. Και το λέω αυτό κρίνοντας από τη συνθήκη την ίδια στην οποία ζει. Εμένα με έκανε να ενδιαφέρομαι στο να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο, να μου δώσει το μέσα του, να το μοιραστούμε, να δω πόσο αυτός ο άνθρωπος, πώς βλέπει τα πράγματα,
πώς έχει υπάρχει. Κάνει υπερβάσεις. Θεωρείς, έχεις διαπιστώσει τη δική του την υπέρβαση, ποια είναι? Θεωρώ ότι έχει κάνει σίγουρα υπερβάσεις με τον ίδιο του τον εαυτό, διότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να, όπως όλοι μας, να έχει κάνει και πολλά λάθη στη ζωή του. Να έχει κάνει και πολλά, να έχει προσπαθήσει να κόψει δρόμο και να μην τα κατάφερε, μπορεί να έχει περάσει από πολλούς δρόμους. Όλοι μας διανύουμε, μπορεί να πηγαίνουμε πολλές φορές από λάθος δρόμο για να επιστρέψουμε ή για να αποφασίσουμε ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος ο δικός μας. Με έκανε να προβληματιστώ αρκετά με τα υλικά πράγματα. Πόσο σημασία έχουν. Πόσο δέσμοι τους είμαστε. Mm. Και πόσο δέσμοι τους είμαστε ως προς το να δώσουμε χρόνο στον ίδιο μας τον εαυτό, να κάνουμε τον επαναπροσδιορισμό μας, να κάνουμε την... το restart μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Το να δούμε ποια είναι η πραγματική μας θέση σε αυτόν τον κόσμο, ε? Ναι. Και τι νοηματοδοτεί το μέσα μας κάθε φορά. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, Βίκυ. Σαν κοινωνία θες πολύ γενικά, σαν κοινωνία. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, αισθάνομαι. Πολύ. Και μπορεί σε 5 χρόνια να... Έχει ενδιαφέρον να δω το πώς θα το... Ναι, να το ξανά. Έχω σκεφτεί πολλές φορές, ας πούμε, ότι πώς θα συζητούσα εγώ με τον ίδιο μου τον εαυτό πριν από 10 χρόνια, αν με συναντούσα πριν 10 χρόνια. Θα μου άρεσα. Μάλλον νομίζω ότι θα μου άρεσα, γιατί είχα άλλες απόψεις τότε, τελείως διαφορετικές. Όμως ήταν το μονοπάτι μου για να έρθω εδώ. Έτσι. Αισθάνομαι ότι είναι ότι δεν ζούμε σε έναν εύκολο κόσμο. Αν ζούσαμε σε ένα εύκολο και καλό κόσμο, δεν ξέρω αν εγώ θα έκανα ντοκιμαντέρ, εσύ θα έκανες. Δεν θα χρειαζόταν, λες. Ναι. Δεν θα νιώθαμε μάλλον τόσο πολύ την ανάγκη να υπερασπιστούμε πράγματα. Τώρα υπάρχει έντονα η αίσθηση ότι θέλουμε να μέσα στον αγώνα της επιβίωσής μας, στα προβλήματα που έχει ο καθένας μας, στην δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και το πώς μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι το οποίο να αναδείξει, να μας κάνει να στοχαστούμε. Ότι είναι η συνθήκη, είναι η κατάσταση. Είναι η δική σου οπτική πάνω στην κατάσταση. Αυτό που θα μας παρουσιάσεις στο όποιο ντοκιμαντέρ κάνεις. Ακόμα και αν οι δύσκολες συνθήκες φύγουν και γίνουν όλα βατά και ισορροπημένα, πάλι θα έχεις μια άλλη οπτική, πάλι μια άλλη γωνιά θα θέλεις εσύ να φωτίσεις. Δεν σε σώζει τίποτα δηλαδή εσένα στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, και είναι εντυπωσιακό το ότι τα περισσότερα ντοκιμαντέρ, μιας και μιλάμε για ντοκιμαντέρ, γίνονται ακριβώς για θέματα που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση κάποιου θέματος, είτε μιας ευάλωτης ομάδας ανθρώπων, είτε της ανάδειξης ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, είτε με τα περισσότερα θέματα έρχονται να αγγίξουν μια δυσκολία η οποία μπορεί να δίνει απαντήσεις, μπορεί να δίνει λύσεις μέσα από την τέχνη και μέσα από τη ματιά του δημιουργού κάθε έργο. Έχει να κάνει με τον λήπτη της πληροφορίας πώς θα την ερμηνεύσει, δηλαδή αν εγώ καθίσω να δω το ντοκιμαντέρ, σε μένα τι θα αφήσει, γιατί εσένα η δουλειά σου τελειώνει στην καταγραφή και στην παρουσίαση. Εκεί τελειώνει η δική σου η παρέμβαση, από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τον υποδοχέα, πώς θα το πάρει το μήνυμα, θα το πάρει, πώς θα το επεξεργαστεί. Σίγουρα όλοι αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικό τρόπο την ίδια πληροφορία και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή βλέπουμε με τη ματιά που διαθέτουμε. Έτσι. Και με τη δυνατότητα που έχουμε. Όμως, και μόνο το γεγονός ότι θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα μέσα από τη ματιά ενός κινηματογραφιστή, μέσα από τη ματιά ενός εργοτέχνης, οποιοδήποτε εργοτέχνης, σημαίνει ότι δείχνει αυτόματα ότι θέλουμε να πάμε κάπου. Όταν γίνεται δηλαδή συζήτηση μετά από μια ταινία, τότε είναι που βγαίνει όλο αυτό που έχουμε δει, μεταβολίζεται σε ένα σύνολο, σε ένα όλον. Κάναμε προβολή στο κατάστημα κράτησης Αγίας Χανίων.
δείξαμε κάποια ντοκιμαντέρ σε κρατούμενους πριν από τώρα το καλοκαίρι, ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό το πόσο μεγάλη συζήτηση έγινε μετά για θέματα που μας απασχολούσαν όλους. Ναι. Δηλαδή, και απλά δόθηκε αφορμή μέσα από το ντοκιμαντέρ να το πάρει την μπροστά. Είδαμε τα σκοτεινά στην Κρήτη, που ήταν, ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ που είχαμε γυρίσει εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, έχει να κάνει με τα, με τα εσωτερικά μας μάτια, με το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία εγώ υπήρχα στο χώρο σαν κινηματογραφίστρια για να συζητήσουμε τον ντοκιμαντέρ, αλλά στην πραγματικότητα πιο πολύ ρωτούσα εγώ. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε να συζητάμε για θέματα, πώς βλέπουμε τη ζωή, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν άλλη μία ταινία αυτή που συνέβαινε εκεί μέσα. Mm. Ήταν το κάτι καινούργιο που γεννήθηκε. Ναι. Αυτό είναι μαγικό όταν συμβαίνει. Όμως, οπότε οτιδήποτε η κάμερα έχει τη δυνατότητα να το καταγράψει και έχει αυτή την ενέργεια, όλη αυτή την αυθεντικότητα, το πηγαίο. Και ο θεατής, το κοινό, ο τηλεθεατής, έχει την τηλεπτή χρειά να το αντιληφθεί, είτε είναι ένα ζευγάρι που κάθεται δίπλα μας και τρώει. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Δηλαδή, παντού, ταινίες υπάρχουν παντού γύρω μας. Και αυτό εκεί έγκυται η ένσταση που κάτι πήγα να πω πριν, αλλά το σταμάτησα, που αυτό που πιστεύω πάντα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει όλα αυτά, γιατί όλα αυτά δεν πουλούν, αυτά τα θέματα με κοινωνική υφή και όχι μόνο ζητήματα που ακουμπάνε το σκληρό μας στον πυρήνα. Απλά, πάντα μας προτάσουν κάτι άλλο τα μέσα, πάντα θα δούμε κάτι άλλο να είναι μπροστά στη βιτρίνα, για ποιο λόγο θα φανεί στην πορεία τελικά, μην αρχίσεις τώρα τα προβοκατόρικα, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν είχαμε τη δυνατότητα καθαρά και όμορφα να διαλέξουμε ποιο προϊόν θέλουμε να παρακολουθήσουμε, με το κομμάτι αυτό που αφορά στα κοινωνικά ζητήματα, σε θέματα εσωτερικά δικά μας, ταυτιζόμαστε πολύ περισσότεροι από αυτό το λαμπερό και ξένο που μπορεί να μας θαμπώνει στην αρχή και να θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό, αλλά αυτό είναι πιο δικό μας. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το πόσο πολύ τραβάει το μάτι μας το αστραφτερό και το φωτεινό. Και επίσης με έχει προβληματίσει πάρα πολύ για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο μπορούν να ανατραπούν αυτά. Μπορούν να δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορεί να συνυπάρξει, ας πούμε, και η ομορφιά και η... πώς να σου το πω τώρα. Να μην δαιμονοποιείται το ένα, το όμορφο. Έχω την αίσθηση ότι έχει λίγο χωριστεί σε κατηγορίες και δεν ισχύει αυτό. Ναι, είναι το ποιοτικό και το έντεχνο και το λαϊκό, σαν να λέμε. Σε όλα. Βάλτε το σε όλα στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Καλά, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε, τεράστια. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Μπορούμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τις σκέψεις μας. Θα τις καταγράφουμε κάθε χρόνο που συναντιόμαστε. Τώρα ξέρω ότι δουλεύεις ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, μια καινούργια δουλειά. Άρα θα τα πούμε και του χρόνου. Έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτό το μυαλό που βρίσκεται μέσα σε αυτό το ωραίο κεφάλι. Η καινούργια σου δουλειά, πρωτόγονη φωνή. Λοιπόν, το καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο τώρα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, έχει να κάνει με ένα... έχει γυριστεί στο Μέρωνα Μαρίου, και παρακολουθεί το μουσικό διδασκαλείο που γίνεται εκεί κάθε καλοκαίρι, στο οποίο έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο και η μουσική τους ενώνει και αποκτούν μία συγγένεια, να το πω έτσι, η οποία είναι πολύ, πολύ αληθινή και πολύ πραγματική. Είναι ένα μέρος στο οποίο... Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να μην μπορούν να συνοηθούν λεκτικά, αλλά με τη μουσική... Νομίζω ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια, μια οικουμενική γλώσσα επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι και πιο δυνατή γλώσσα. Γιατί εκφράζεις το μέσα σου, απευθείας. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα μας και απλά εξωτερικεύεται μέσα από ένα μουσικό όργανο, το οποίο μας τελικά παλόμαστε όλοι μαζί και είναι εντυπωσιακό γιατί στο Μέρον, ας πούμε, όλες οι φυλές, για να το πω έτσι, συνυπάρχουν σε ένα χώρο και μπορεί να μιλάς την ίδια γλώσσα με το διπλανό σου που κρατάει ένα μουσικό όργανο της Μέσης Ανατολής, ας πούμε, που δεν το έχεις ξαναδεί κιόλας. Ενώ κάποιοι κρατάνε το λαούτο, κάποιοι πνευστά, έχει διάφορα μουσικά όργανα που μπορείς και να διδαχθείς στο Μέρωνα. Έχει δηλαδή λύρα, λαούτο, πνευστά, σαντούρι, κρητικό βιολί,
Κισαμίτικο δηλαδή. Mm. Και οι άνθρωποι που έρχονται και επισκέπτονται λοιπόν αυτό το χωριό μπορεί να είναι από οπουδήποτε στον κόσμο. Ναι, και έρχονται ακριβώς για αυτό το πράγμα. Το οποίο όμως είναι μια πολύ αυθεντική συνάντηση. Αυτό λοιπόν θελήσαμε να το καταγράψουμε. Δηλαδή, μπορώ να σου το δώσω και με μια άλλη χρειά του, τι απομένει όταν δεν μιλάμε καθόλου για χρήματα, να το πω έτσι. Και τι μας απομένει. Είναι αυτά τα αυθεντικά πράγματα. Έτσι. Τα οποία η Κρήτη τα έχει σε πολύ πλούσιο βαθμό. Όλα τα μέρη, σε όλα τα μέρη υπάρχουν, αλλά... Εδώ το εντοπίζεις πιο συχνά, ίσως. Ίσως γιατί εστιάζεις και εδώ. Άρα πάλι εντόπισες το κοινό σημείο όλων αυτών των ψυχών που μαζεύτηκαν εκεί. Mm-hmm. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό, Βίκυ. Εγώ έχω βρει το κοινό μας σημείο, το δικό μας. Τα ταξίδια, αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και το να καταγράφεις και να φωτίζεις πράγματα που θες να ακουστούν πιο δυνατά. Το σκεφτόμουν, να συνεργαστούμε. Το σκεφτόμουν τώρα στον δρόμο που ερχόμουν αυτό. Αλήθεια σου λέω. Αυτό που σου είπα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Που διάβασα το μήνυμά σου και λέω και το σκέφτηκα. Το έχω ξανασκεφτεί όμως για σένα. Ναι, το έχω ξανασκεφτεί για σένα. Δηλαδή, έχω ξανασκεφτεί ότι η Ανδριανή θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει πράγματα τα οποία βλέπει και έχει μέσα της και την προβληματίζουν και της δίνουν θετικότητα. Και... Είμαι τυχερή που μπορώ να το κάνω. Μέσα από αυτό το βήμα αυτό. Μπορεί τώρα να λέγεται τηλεόραση, αύριο μεθαύριο μπορεί να λέγεται κάτι άλλο. Σίγουρα το είχε σκεφτεί πριν κάποια χρόνια για να μας συμβαίνει τώρα και ναι, να σου συμβαίνει. Πριν 36. Όταν και γεννήθηκα, ξέρει. Σε ευχαριστώ, Βίκυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα πολύ σου λέω είστε επανειδήν και πάντα συμβαίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει και δημιουργικά. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς κλείνουμε. Σχολάμε. Καλό βράδυ να έχετε. Θα επιστρέψουμε το επόμενο Σάββατο, εκεί στις 10 παρατέταρτο, done, για να φωτίσουμε άλλες προσωπικότητες, άλλες ωραίες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, για να κάνουμε νέα και διαφορετικά πράγματα. Καλό βράδυ.